θεωρούμε ότι αυτά τα προβλήματα, όπως και σωστά αναφέρθηκε συλλητικά, όχι απλά δεν είναι καινούργια, διαιωνίζονται και θα πω και παρακάτω. Μετά το ατύχημα στα ΤΕΜΠ έχει διαμορφωθεί μια νέα κατάσταση και στην Καλαμαριά που έτυχε να έχουμε θύματα. Είπαν δηλαδή πάρα πολλοί γονείς, έχουν οργή, πένθος, ένα μεγάλο φτάνει πια. Και φάνηκε ότι η μη ικανοποίηση των δικών μας αναγκών είναι ξεκάθαρη πολιτική επιλογή όλων των κυβερνήσεων αλλά και όλων των Δήμων. Ασφάλεια στα σχολεία αναφέρθηκε στα κτηριακά, θα πω και για τα συγκεκριμένα τα δικά μας. Αλλά ασφάλεια στα σχολεία είναι και η υποστελέχωση. Υποστελέχωση με δεδομένο ότι δεν έχουμε σχολίατρο. Υποστελέχωση είναι ότι στα περισσότερα σχολεία δεν έχουμε φύλακες. Υποστελέχωση είναι όταν μέσα στα ίδια τα σχολεία λείπει νοσηλευτικό προσωπικό, όταν μπορεί να μην έχει πρόσβαση το ίδιο το ασθενοφόρο και όλα αυτά είναι ζητήματα ασφάλειας. Για τις υποδομές, το οποίο έχουμε και αναφερθεί, είναι χρόνιο το ζήτημα. Θα σας πω ενδεικτικά. Έχουμε κάνει κατ' επανάληψη και έχουμε ζητήσει από το Δήμο από την αρχή που αναλάβαμε την πιστοποιητικό καταλληλότητα των κτηρίων. Όταν έσκασε ο καυστήρας στα ΤΕΜΠΗ, έσκασε και σε εμάς. Έσκασε και σε εμάς την ίδια μέρα σε ένα νηπιαγωγείο. Ευτυχώς είχαμε μια γειτόνισσα που άπλωνε και έτυχε να μην έχουμε θύματα. Η αντισεισμική θωράκη στο Δήμο Καλαμαριάς έχει γίνει σε πρωτοβάθμιο έλεγχο. Δεν μας έχουν πει και το ζητάμε κατ' επανάληψη ποιο χρέζει να είναι σε δευτεροβάθμια που ξέρουμε περίπου ποια είναι. Έχουμε ζητήματα πυρασφάλειας, όπως είναι στο 5ο γέλ και αναδείχθηκαν. Βέβαια με την πίεση του Δουσού, των Συλλόγων Γονέων, όντως επιλήφθηκε ο Δήμος. Και τελικά καταλαβαίνουμε ότι μόνο έτσι λύνουν τα προβλήματα. Έχουμε κοντέινερ, ολόκληρα νηπιαγωγεία, που στεγάζονται σε κοντέινερ που καταλαβαίνετε τι γίνεται με την πρώτη βροχή. Έχουμε σχολεία που στεγάζουν υπερπολαπλάσιο μαθητικό δυναμικό για από αυτά που ήταν φτιαγμένα. Όπως είναι το 10ο Δημοτικό Σχολείο, που αυτή τη στιγμή έχει 18 ή 19 τμήματα, αν δεν κάνω λάθος. Θυμίζω ότι η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Καλαμαριάς εκπροσωπεί 11.200 μαθητές. Μέσα σε αυτούς τους μαθητές έχουμε και παιδιά που προφανώς χρήζουν να φοιτούν σε ειδικό σχολείο. Το ειδικό σχολείο στην Καλαμαριά είναι ιδρυμένο από το 2005. Κάθε χρόνο αναστέλλεται η λειτουργία του. Έχουμε κινήσει και εμείς όλες τις διαδικασίες, έχουμε δύο φακέλους, αλλά ακόμα ειδικό σχολείο δεν βλέπουμε και τα παιδιά μας πηγαίνουν στη διασπορά. Έχουμε ιδρυμένο το 8ο ΓΕΛ, που σας είπα ότι η έλλειψη σχολικών κτηρίων δεν είναι μόνο στην Καλαμαριά, αλλά για την Καλαμαριά μιλάμε. Έχουμε ιδρυμένο το 8ο ΓΕΛ που είναι για την περιοχή του Αιγιάννη, που κι αυτό συνεχώς αναστέλλεται η λειτουργία. Κακοτεχνία στην αυλή. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παιδί από κακοτεχνία στην αυλή που έχει 6 ράματα στο κεφάλι του. Μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση αμέας στα σχολικά κτίρια. Αναφέρθηκε πριν, τα περισσότερα σχολεία, να ξέρετε, σε εμάς δεν έχουν ασανσέρ. Και έχουμε μαθητή, ο οποίος είναι να φοιτήσει σε αναπηρικό καροτσάκι και δυστυχώς θα πάει σε άλλη περιοχή, παρότι έχει μόνο κινητικό πρόβλημα και μπορεί. Μόνο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχουμε παιδί που έπεσε θύμα τροχαίου πέρυσι, σχολώντας από το 6ο γυμνάσιο και πήγαινε στο Φίνικα, για καλή του τύχη έπεσε το κεφάλι του πάνω σε κάδο και δεν έσπασε. Έχουμε θύμα τροχαίου την προηγούμενη εβδομάδα στο 10ο Δημοτικό, που είναι σε κεντρικό δρόμο. Ευτυχώς δεν ήταν ώρα αιχμής. Πολλά έχουμε και για όλα αυτά, κατ' επανάληψη έχουμε τονίσει, αύριο έχουμε μια κινητοποίηση, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε άλλα ΤΕΜΠΗ. Έχουμε μια κινητοποίηση στις 7 Τετάρτου στην πλατεία Δημαρχείου που θα αρχίσει στη 1.30. Είναι πρωτοβουλία σχολείων, καλύπτει η Ένωση, αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε και που είναι και η ουσία της δράσης μας είναι ότι δεν ξεχνάμε, τιμούμε τα θύματα και αγωνιζόμαστε για να μην έχουμε άλλα ΤΕΜΠΗ. Εμείς σας καλούμε, η δράση θα συνεχιστεί, θα συνεχίζεται, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολύ οξυμένα και τα συμπεράσματα βγήκαν. Ότι δεν μπορούμε να διακυβεύεται η ασφάλεια των παιδιών μας γιατί κοστίζει. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναφερθήκαμε και στις σχολικές εκδρομές, που νομίζω ότι είχε αναφερθεί εκτεταμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Διαθέτετε κάτι να ρωτήσετε? Λίγο παιδί, θα τόσο σταματήσετε. Ελένη Μαυροπούλου, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Καλαμαριάς και Γενική Γραμματέας Ομοσπονδίας. Και αύριο 11.30.